η Επιτροπή των Πλημμυροπαθών του Απαλού Αλεξανδρούπολης υποδέχτηκαν το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και αντιπροσωπεία του κόμματος, στην οποία συμμετείχε και ο Σάββας Δευτεραίος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. Μεγάλα προβλήματα με τις πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα που δυστυχώς κόστησαν και τη ζωή και σε έναν συνάνθρωπό μας ήρωα που το χαρακτηρίζουμε κι εμείς, τον πυροσβέστη. Ήρθαμε εδώ να ακούσει και από εσάς τόσο καιρό μετά σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σε σχέση με τις αποζημίωσεις, αν έχει γίνει κάτι και τι εκτιμάτε ότι και από την πλευρά μας μπορούμε να συμβάλλουμε στο να διεκδικηθεί και μέσα στην Βουλή και γενικότερα σε σχέση με αποζημιώσεις, σε σχέση με μέτρα, με έργα που χρειάζεται να γίνουν. Νιώθω και χαρά και ικανοποίηση πραγματικά και έτσι με πολύ ειλικρίνεια το λέω, το ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την τοπική εδώ ομάδα που είχε έρθει ο κύριος Σάββας πριν από λίγο καιρό έτσι με την ομάδα του για να ενημερωθεί από κοντά. Κάναμε μια συζήτηση επί των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί εδώ και μπορώ να πω ότι και μετά από πολύ σύντομο διάστημα το ότι είστε εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον. Και εγώ ως κοινοτικός σύμβουλος σας καλωσορίζω στο χωριό μας και στην περιοχή μας. Βέβαια, καλό θα ήταν κάτω από άλλες συνθήκες να βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι αλλιώς. Όπως σας είπε και ο Πάτερ, τα προβλήματα είναι πολλά με την πρώτη βροχή που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χωριό μας. Και από ό,τι έχουμε διαφερθεί περισσότεροι από εδώ πέρα, είτε και ο κ. Δευτεραίος, είτε και άλλοι σύμβουλοι, είτε και κάτοικοι απλοί, θα μας πάρει πάρα πολύ καιρό για να διορθωθούν αυτά. Το θέμα είναι εμείς ζητούμε άμεσα να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί είχαμε έναν άνθρωπο που χάθηκε και αύριο θα έχουμε κι άλλον, μπορεί να είμαι και εγώ και τα παιδιά μου και οποιοσδήποτε από εμάς. Θα σας παρακαλούσα να μην λέτε ευχαριστούμε σε κάποιο πολιτικό κόμμα, σε κάποιους εκπροσώπους. Βέβαια το καταλαβαίνω, η ευγένεια και η ελληνική ευγένεια και η ανθρώπινη ευγένεια το επιβάλλει αυτό, αλλά είναι επιβεβλημένο για τα πολιτικά κόμματα, για τους πολιτικούς αρχηγούς, επικεφαλής των κομμάτων, για τους βουλευτές, για άλλα στελέχη, να βρίσκονται κοντά στα προβλήματα και να παλεύουν μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το λαό, μαζί με τους κατοίκους για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει μετά την καταγραφή των ζημιών αποζημίωση 100% για τις καταστροφές. Εδώ δεν χωράνε με ένα αλλά. Δεν συμφωνεί η κυβέρνηση αυτό. Και το επιχείρημα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά. Γιατί δεν υπάρχει το λεφτό δέντρο, όπως λένε. Όταν τους λέμε και χτες και σήμερα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αυτό το σχέδιο 2.0, όπως το λέει, ότι πρέπει αυτά τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε σε μερικά κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, όπως είναι για παράδειγμα η υγεία με την πανδημία τώρα, η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος, όπως είναι οι πλημμύρες, οι πλημμυροπαθείς και οι επιπτώσεις που έχει, τα οποία εδώ που τα λέμε μπροστά στα 32 δις ή μπροστά στον πακτολό χρημάτων που διακινείται είναι τίποτα, τίποτα στην ουσία. Λοιπόν, για να μπορέσει να επιβιώσει το χωριό εδώ ή κάτοικοι ή αλλού κάποια κεντρικά κρίσιμα ζητήματα. Και σου απαντάει ότι δεν έχω. Το θέμα είναι τι επιλογές κάνεις. Και οι επιλογές είναι διότι λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πάρω τα λεφτά αλλά θα τα πάω σε επιχειρηματικούς ομίλους. Πού θα τα δώσεις? Θα τα δώσω στον επιχειρηματία που θα κάνει πράσινη ανάπτυξη. Δεν λέω πράσινα άλογα ξανά, αλλά θα πω ότι η πράσινη ανάπτυξη εννοεί τις ανεμογεννήτριες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτά πάνε στους επιχειρηματίες. Και πάλι ο λαός θα πληρώνει ακριβό ρεύμα, θα είναι ακριβή ενέργεια και πάλι θα πληρώνει όλα αυτά τα πράσινα γιατί θα μπει και πράσινος φόρος. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ένα ζήτημα είναι όταν συμβαίνει το κακό να υπάρχουν αποζημιώσεις, να υπάρχει αποκατάσταση κλπ. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι και τι θα γίνει αύριο, δηλαδή η πρόβλεψη για να μην ξαναγίνει. Αφού έγινε μια φορά το κακό, δεν μπορεί να γίνει και δεύτερη και τρίτη. Και κάθε χρόνο ή ανά δύο χρόνια να έχουμε τα ίδια προβλήματα, ίσως και χειρότερα.
Κατά την συνάντηση επισκέφτηκαν και το σημείο που έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης που παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά που συσσωρεύονται στο σημείο και δεν βρίσκουν διέξοδο. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγωνία τους για την αποκατάσταση των ζημιών, για τα αναγκαία έργα αποτροπής ενός νέου πλημμυρικού επεισοδίου, αλλά και για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούν και αποτελούν αντικείμενο ενός άθλιου παζαριού, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Είχαν το ρέμα. Είναι δυνατόν 5 μέτρα ρέμα να περάσει. Έλεος, εδώ έπεσε ο άνθρωπος και στορέθηκε. Εδώ. Εγκλήματα. Κλείνουν γέφυρες. Υπήρχαν γέφυρες τεράστιες που τις κλείσαν και κάναν αυτά τα εγκλήματα. Έλεος. Αυτό το ρέμα να φαρδίνει εδώ, να έρθει κάπου σε αυτό το σημείο εδώ και να περάσει από την άσφα του πέρα να γίνει γέφυρα. Οι μούγγλες μπορούν να δει το πρόβλημα είναι αυτό. Αλλού δεν μπορεί να πάει το νερό. Τελείωσε. Αυτό ζητήσαμε εμείς, ήταν πρόταση στο Δήμο. Δηλαδή να κοπεί εδώ αυτό να γίνει ρέμα, είναι οπιωτός εδώ το ρέμα. Και να βγει, να κάνει μια αυλή αγωνία και να βγει στη γωνία κάτι να φύγει στα αυλή.